Μετά την παρέτηση May, η κούρσα για τη διαδοχή της βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με 11 έως τώρα δηλωμένες υποψηφιότητες για την ηγεσία των Tories. Ο Boris Johnson, φαβορεί για πολλούς, δηλώνει ότι εφόσον είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, δεν θα πληρώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ που συμφώνησε η May. Στους κυριακάτικους Times είπε ότι τα εν λόγω κεφάλαια θα δεσμευθούν μέχρι να δοθούν αποσαφηνίσεις και σημείωσε ότι τα χρήματα είναι άριστο λιπαντικό όταν γίνεται μια διαπραγμάτευση. Την ίδια ώρα, ο έτερος διεκδικητής της ηγεσίας των συντηρητικών, Michael Gove, δήλωσε ότι θα ήταν έτοιμος να ζητήσει και νέα παράταση. «Κατά την άποψή μου, πρέπει να φύγουμε πριν τις 31 Οκτωβρίου. Αλλά αν χρειαστούμε λίγες μέρες ή εβδομάδες ώστε να διευθετήσουμε κάποιες λεπτομέρειες πριν την έξοδό μας, πρέπει να το κάνουμε». Σε πιο σκληρή γραμμή κινείται ο Υπουργός Εσωτερικών, Σατζίντ Τζαβίντ. Σε τηλεοπτικές του δηλώσεις ξεκαθάρισε ότι θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να γίνει Brexit στις 31 Οκτωβρίου. «Κατά τη γνώμη μου απαιτείται μια συμφωνία. Θα κάνω λοιπόν ό,τι μπορώ για να έχουμε συμφωνία. Αλλά αν πρέπει να διαλέξω μεταξύ αποχώρησης χωρίς συμφωνία και να μην γίνει Brexit, θα επέλεγα αποχώρηση χωρίς συμφωνία». Η έναρξη της διαδικασίας ανάδειξης του νέου αρχηγού του Συντηρητικού Κόμματος έχει οριστεί για την 5η 13 Ιουνίου, οπότε και θα λάβει χώρα ο πρώτος γύρος ψηφοφορίας σε επίπεδο βουλευτών. Η τελική μάχη θα δοθεί τον Ιούλιο.